πάλι πρέπει να πας με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Ναι. Και αυτή τη φορά η μεγάλη διαφορά είναι ότι είμαστε όλοι στο ίδιο καράβι και επομένως πρέπει να αντιμετωπίσουμε πάντως, τα ζητήματα. Πάντως, μήπως μπαίνουμε σε μια εργασιακή ζούγκλα. Ενημερώνομαι τώρα, μου στείλανε φίλοι ναι. μηνύματα, ότι απολύθηκε κόσμος με SMS. Έγινε αυτό από μια εταιρεία που εργάζεται στο αεροδρόμιο, υποστήριξη του αεροδρομίου. Το SMS βεβαίως είναι κάτι συγκλονιστικό, αλλά είναι σαφές ότι δεν θα γινόταν διαζώσεις. Επομένως, το συγκλονιστικό παραμένει είναι ότι η εταιρεία... Δεν υπάρχει απαγόρευση απολύσεων. Δεν υπάρχει απαγόρευση απολύσεων σε εταιρείες που δεν έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα προστασίας, διότι έχει δοθεί εντολή από την κυβέρνηση να κλείσουν. Άρα εκεί έχουμε δυστυχώς τέτοιου είδους καταστάσεις. Όμως οι άνθρωποι αυτοί θα προστατευτούν. Δυστυχώς, και... κύριε Παπαδημητρίου, αφορά την κυβέρνηση. Αφήστε να τελειώσω, κύριε Γιαννούλη. Οι άνθρωποι αυτοί θα προστατευτούν με πολλούς τρόπους. Θα προστατευτούν με τη δυνατότητα που υπάρχει έτσι κι αλλιώς να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας και με άλλους τρόπους που είμαστε τώρα στον δρόμο για να τους βρούμε. Και ήδη άλλωστε όλοι οι εργαζόμενοι έχουν ένα γενικό πλέγμα προστασίας το οποίο θα το δείτε να εξελίσσεται στις επόμενες μέρες. Ορίστε, κύριε Γιαννούλη. Κύριε Κούτρα, κύριε Τζούνο, τι να πω. Το ακούσατε μόλις τώρα. Ίσως έχει εκλειφθεί η συνένεση ως πρόθεση για σιωπή. Με ένα μήνυμα, ειδικά σε αυτή την περίοδο, δεν απολύει 300 ανθρώπους. Και ειδικά σε έναν κλάδο όπως είναι οι αερομεταφορές, που σε 15 μέρες θα δούμε συγκλονιστικές, κατακλυσμιαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Εγώ θα κάνω προτάσεις. Για παράδειγμα, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, το χρειάζονται το επίδομα των 800 ευρώ, λεφτά υπάρχουν, τα άφησε με αίμα και υδρότα ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να κάνει και την κρίση επικοινωνία. Μαζί είμαστε όλοι. Μαζί είμαστε όμως όλοι για να ζήσουμε, όχι για να πεθάνουμε. Να διευκρινίσουμε κάτι, κύριε Γιαννούλη, με υδρότα και αίμα δικό μας. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όλων των Ελλήνων. Ναι, ναι, αυτό λέω. Όλων των Ελλήνων. Δηλαδή, ναι, δεν τα... και δικό σας και του κυρίου Τζούνου και του κυρίου Παπαδημητρίου. Όλων των Ελλήνων. Βεβαίως, ναι. Δεν το πιστεί κανένας. Αυτό θέλω να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι. Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Με τον υδρότα και το αίμα όλων. Δεν υπήρξε κάποιος που εξαιρέθηκε. Πρακτικά πράγματα σήμερα. Δύο για την υγεία. Γιατί ακούω με πολύ μεγάλη προθυμία τους αγαπητούς συναδέλφους να επικροτούν τη συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εθνική υποχρέωση, αλλά δεν αποτελεί και πολιτική υπεκφυγή. Συγκεκριμένα πράγματα. Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί πρέπει να ενισχυθούν. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει αυτά τα θα που ακούγονται σε διαγγέλματα και τηλεπαράθυρα, πρέπει να γίνουν πράξεις. Απλώς, κύριε Γιαννούλη, επειδή τις επόμενες μέρες άκουσα προσεκτικά τον Υπουργό. Μισό λεπτό, κύριε Παπαδημητρίου. Επειδή άκουσα προσεκτικά. Νομίζω ότι άκουσα προσεκτικά τον κύριο Σταϊκούρα. Είπε ότι επειδή είναι δυναμικό αυτό το πράγμα και δυστυχώς δεν είναι καλά δυναμικό, τις επόμενες μέρες θα ενταχθούν πολλοί και το ελπίζουμε δηλαδή. Κύριε Γιαννούλη, σε ό,τι αφορά γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, νομίζω υπήρξε πρόβλεψη καταρχήν για την καταβολή δώρου Πάσχα. Ναι, ξέρετε πόσα είναι τα χρωστούμενα από υπερορίες και ξενύχτια σε αυτούς τους ανθρώπους. Πολλά περισσότερα από το δώρο Πάσχα. Πολλά και για πολλά χρόνια. Αφήστε με, όχι για πολλά χρόνια, για τρεις μήνες είναι τώρα. Όχι, όχι, για τρεις μήνες, κύριε Κούτρα. Τραβάνε τα ζόρια τους πολλά χρόνια οι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Βέβαια. Αλλά φτάσαν σε ένα σημείο εξισορρόπησης, τώρα είναι τρεις μήνες. Ναι. Και δεν αρκούν μόνο τα ζήτω και τα χειροκροτήματα και να βγούμε στα μπαλκόνια. Αυτό είναι πιο πρακτικό μέτρο για να ενισχύσει την ψυχολογία τους. Δεν το ζητάνε, προσέξτε, γιατί εδώ είναι μία πλάνη που μπορούμε να πέσουμε και να γίνει ένας αυτοματισμός. Δεν το ζητάνε. Οι άνθρωποι εργάζονται με αυτοθυσία και τραγικές ελλείψεις. Πρακτικά, ξέρετε ότι το νοσοκομείο Αχέπα στη Θεσσαλονίκη κάνει έκκληση στην Καβάλα να του στείλει μάσκες και υλικό. Να του στείλει υλικό. Και έχουν πει, το ξέρουμε, το είπε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου πριν, υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια γιατί υπάρχει ζήτηση στην παγκόσμια αγορά και το αναμένεται να λυθεί τώρα ή αυτό τουλάχιστον ελπίζουμε. Αν δεν γίνει, εδώ είμαστε για να το καταγράφουμε. Για να μην φανεί να μιλάμε κι εμείς όμως, γιατί εγώ υπήρξα σύντομος. Να μην το πάμε. Ναι, κύριε Παπαδημητρίου, τώρα μισό λεπτό. Γιατί ίσως δεν απαντήσατε στα καυτά ζητήματα. Δώστε μου δύο λεπτά. Με συγχωρείτε. Μην μπούμε σε τέτοια κόλπα. Υπήρξε σύντομο για να υπάρξει και εσείς σύντομα να γίνει συζήτηση. Ναι. Σε ένα λεπτό θα τελειώσω. Περιμένετε. Δεν έχει νόημα την παράθεση αυτή. Πάμε, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώστε, παρακαλώ. Δεν χρειάζεται να οξύνουμε τώρα την. Κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώστε. Δεν υπάρχει έμφαση.
Λέω λοιπόν δύο βασικούς πυλώνες. Δημόσια υγεία που κανιβαλίστηκε και από συναδέλφους όπως ο κύριος Παπαδημητρίου που έλεγαν ότι είναι μοναδικός δρόμος η ιδιωτικοποίηση ή συμμετοχή των ιδιωτών στη δημόσια υγεία αποδεικνύεται πολύ επώδυνα δυστυχώς για το πόσο λάθος ήταν αυτή η προσέγγιση. Και πάμε τώρα στην οικονομία. Είπα για τους γιατρούς, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς. Ναι. Είπα επίσης και για τις απολύσεις. Ξέρετε τι σημαίνει για 5 μήνες να παίρνεις τις μισές αποδοχές σου. Είπες πολύ εύστοχα, Χρήστο, ότι να μειωθούν και οι υποχρεώσεις. Πάλι δεν βγαίνει η εξίσωση. Και ξέρετε κάτι. Είναι μια απάλυνση αυτό. Γιατί αν χρειάζεται για να σωθεί κάτι, αλλά δεν μπορείς να έχεις τις ίδιες υποχρεώσεις με το μισό μισθό. Κύριε Παπαδημητρίου, παρακαλώ και απαντήστε. Αυτό γιατί δεν υπόθηκε από την αρχή. Θέλω... Ναι. Και υπόθηκε τώρα. Και θέλω και την ανάλυση του Μπάμπη Παπαδημητρίου, όπως το γνωρίσαμε όλα τα χρόνια της κρίσης, για το αν οι Γερμανοί θα κάνουν το βήμα για το ευρωομόλογο. Ναι. Λοιπόν, πρώτον να συμπληρώσουμε το τι γίνεται αυτή τη στιγμή και πώς συμπληρώνονται συνεχώς τα μέτρα προστασίας του πληθυσμού αλλά και της οικονομίας. Ήδη στις επόμενες λίγες μέρες θα ανακοινωθούν μέτρα για να καλυφθεί το ζήτημα των επιταγών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορέσουν και αυτές να αντιμετωπίσουν αυτό το ειδικό πρόβλημα και με αυτό το με αυτόν τον τρόπο να μπουν πολλές περισσότερες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι θα έχουν μπει σε λίγες μέρες, σε μία εβδομάδα από σήμερα, θα έχουν μπει σχεδόν τα 4/5 των επιχειρήσεων στα συστήματα κάλυψης, ως εκ τούτου και στην προφύλαξη που ισχύει και τα εξήγησε άλλωστε και ο κ. Βρούτσο, ο Υπουργός Εργασίας, με σαφή τρόπο και από την πρώτη στιγμή αλλά και χθες πάλι. Άρα εκεί προχωράει συστηματικά και νομίζω αρκετά καλά. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων και περιπτώσεις επαγγελμάτων που δεν καλύπτονται ακόμη με την επάρκεια που θα πρέπει να καλυφθούν. Αλλά θέλω να σας πω ότι σε γενικές γραμμές η άποψη ότι πρέπει να γίνουν όλα ως τίποτε να μην έχει συμβεί και να είναι οι καλύψεις τέτοιες που να μπορέσουμε να έχουμε τα πάντα όπως πριν είναι μια εξωπραγματική δυστυχώς εκ των πραγμάτων. Άποψη. Τώρα, για την υπόθεση που με ρωτάει ο κύριος Κούτρας. Καταλαβαίνω την προσβολή, ναι, κύριε Παπαδημητρίου. Μην με διακόπτετε, κύριε Γιαννούλη, προσπάθησα να μην σας διακόψω. Δεν είναι, ναι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε. Γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν όλα σε μια πραγματικότητα κανονική. Γιατί θέλετε να κρατήσετε λεπτά στην άκρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο συνεργασίας έχουν μέχρι στιγμής κατοχυρωθεί τα εξής. Πρώτον, η Ελλάδα έχει ήδη ένα προγραμματισμό να διαθέσει χρήματα πολύ περισσότερα από αυτά που κατά μέσο όρο θα δαπανίσουν οι χώρες Ευρωζώνης. Καταρρύπτεται το επιχείρημα που προβλήθηκε τις προηγούμενες μέρες ότι εμείς δίνουμε λιγότερα από τους άλλους. Ήδη με τις θεσινές δηλώσεις μετά το Eurogroup, άρα απομέτρηση που έγινε από τον κύριο Σεντένο, τον πρόεδρο του Eurogroup, και το αναγράφει 2 φορές στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο, είναι η αρχηγή των κρατών. Έχουμε δώσει 2,5% του ΕΕΠ, εκεί που ο μέσος όρος είναι 2%. Επίσης, μα για όνομα του Θεού, μιλάμε για ανθρώπους, άλλα 2% μέσους όρους θα μιλάμε, φτάνουν αυτά τα χρήματα. Με ρώτησε ο κύριος Κούτρας. Σας ρωτάει και μια φωνή από το μέλλον. Εγώ μιλάω με τον κύριο Κούτρα για να πω κάμε συνεννόηση. Ναι. Λοιπόν, ήδη τα χρήματα που θα δοθούν... Ευρωομόλογο θα βγει. Θα βγει, Μπάμπη, ευρωομόλογο. Ευρωομόλογο, μια στιγμή να δούμε τώρα τι έχει συμφωνηθεί για να πάμε στο ευρωομόλογο, στο οποίο ξέρεις ότι είναι μια άποψη την οποία εγώ είχα ασπαστεί από την πρώτη στιγμή. Αργότερα το 2010 στο τέλος είχε γραφτεί ένα περίφημο άρθρο τότε από τον Ζικέρ και τον Τρεμόντι, που ήταν τότε Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας. Ναι. Απορρίφθηκε δυστυχώς τότε αυτή η ιδέα. Τώρα, αλλά τώρα επανέρχεται στην επιστολή που υπογράφει και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης. Τα επιχειρήματα είναι εξαιρετικά απλά και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία προσπαθεί να πετύχει κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί δεν είναι αυτή η πραγματική λύση, αλλά προσπαθεί να το αποφύγει, αλλά κατά την δική μου εκτίμηση θα βγει στο τέλος ευρωομόλογο. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας να βάλει και άλλα χρήματα στο δημοσιονομικό κομμάτι. Στο μεταξύ όμως, εμείς έχουμε να απορροφήσουμε ακόμη μια τεράστια ρευστότητα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και μακάρι να τα απορροφήσουμε. Ναι. Θα την απορροφήσουμε, αλλά ακόμη δεν έχει απορροφηθεί σχεδόν τίποτε. Μάλιστα. Άρα, είμαστε στην αρχή, λέτε.
Είμαστε στην αρχή αυτής της προσπάθειας και είναι μια προσπάθεια που πρέπει να εξελιχθεί. Μάλιστα. Και τώρα που έχουμε την υγειονομική κρίση, αλλά πολύ περισσότερο. Έτσι και αλλιώς μετά στα οικονομικά. Σωστό. Κύριε Γιαννούλη, 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ. Σχόλιο Τζούνος, κλείσαμε. Όσο ο κύριος Παπαδημητρίου ανέλυε τη διεθνή οικονομική κατάσταση και τις διεθνείς συγκυρίες γύρω από το ζήτημα είναι αυτό. Είναι η δική μας κατάσταση. Είναι η Ελλάδα στην δεν Ευρώπη. Είναι η δική μας κατάσταση. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Μην τσακωθούμε τώρα. Κύριε Γιαννούλη, παρακαλώ. Η κατάσταση ναι. μιας χώρας που πηγαίνει κύριε Γιαννούλη, μαζί με τους άλλους και όχι κόντρα στους άλλους. Κύριε Παπαδημητρίου, κύριε Γιαννούλη, εσείς λέω να μιλήσετε. Αυτό σας είπα. Στα 30 δευτερόλεπτα αυτά, αν έχω την ασυλία το να μην διακοπώ, γιατί εγώ συνομιλώ με τον κύριο Παπαδημητρίου. Χάσατε 10. Ορίστε. Συγγνώμη. Λοιπόν, ενώ μιλάμε για πολιτική διπλωματία, αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν οι συνάνθρωποι μας. Και κινδυνεύουν για δύο λόγους. Είτε για την υγεία τους, είτε να μην έχουν 50 ευρώ να πάνε στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτό η κυβέρνηση έχει ένα μαξιλαράκι 35 δισεκατομμύριων ευρώ, τα οποία θα μπορούσαν να επαναφέρουν την κοινωνία και την κοινωνική συνοχή να διασφαλίσουν. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει, ωραία, δεν υπάρχει ωραία, αυτό δεν υπάρχει. Που λέτε. Δεν υπάρχει, πας περιπτώσει. Δεν υπάρχει, κύριε Γιαννούλη, δεν υπάρχει. Δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Κρίμα. Υπάρχει μόνο στο μυαλό σας. Τα δημόσια νοσοκομεία πρέπει να κλείσουν. Δεν υπάρχουν τα 30. Είσαστε πολύ φτηνός. Είστε πολύ φτηνός, κύριε Γιαννούλη. Είστε εντελώς φτηνός. Κλείστε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην βάζετε τα χέρια στις κάμερες μπροστά. Πρώτον. Είναι δεύτερον. Ντροπή σας, κύριε Παπαδημητρίου. Παρακαλώ, δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Σας παρακαλώ, δεν έχει κανένα νόημα. Κλείσαμε κιόλας. Κύριε Γιαννούλη, ωραία, γεια σας. Κύριε Παπαδημητρίου, γεια σας. Κύριε, ο Γιάννης μόνο μπροστά. Να πει μια κουβέντα ο Γιάννης. Σας παρακαλώ. Μην λέτε. Καταλήξαμε στον τσακωμό πάλι, ρε Γιάννη. Ναι, καταλήξαμε στον τσακωμό. Δηλαδή, αν και σε αυτές τις στιγμές καταλήγουμε στον τσακωμό, καταλαβαίνουμε πόσο πολύ δύσκολο είναι να βγούμε από αυτή την ιστορία και να βγούμε όλοι μαζί. Γιατί είναι και μια ευκαιρία για να υπάρξει συνένεση πραγματική όμως.